έχετε διαπιστώσει στα μαθήματα της Μελλοντονίας ότι επιμένουμε πολύ να συσχετίζουμε τα ζητήματα, τα προβλήματα της Αθήνας με το γεγονός ότι η επέκτασή της για 150 χρόνια ήταν περίπου ασχεδίαστη. Είναι αλήθεια ότι προφανώς δεν ακολούθησε ρυθμιστικό σχεδιασμό, ακολούθησε όμως πολυάριθμες και ασύνταρτες προσπάθειες της διοίκησης, είτε να ανταποκριθεί σε κερδοσκοπικές πιέσεις, με πυκνώσεις της δόμησης μέσα στην πόλη, είτε να οργανώσει τον στέλνον τους άτυπους οικισμούς που παρήγαν αλλεπάλληλα κύματα μετανάστευσης. Αυτά τα κύματα μετανάστευσης, η ιστορία της εθνικής αστικοποίησης, είναι προϊόν της πολιτικής ιστορίας μιας χώρας που από τις αρχές του 19ου αιώνα αναπτυσσόταν σε νεοαπικιακά πρότυπα, κάτω από το βάρος υπέρμετρου και επαρκούς δανεισμού από τις ισχυρές χώρες της Δύσης. Επομένως, ο καιροσκοπισμός, η πελατειακή λειτουργία, η γραφειοκρατία ήταν πάγια χαρακτηριστικά ενός αντιδημοκρατικού πολιτικού συστήματος, με προνομιούχο συνομιλητή διαχρονικά μια κοσμοπολίτικη οικονομική ολιγαρχία. Και βέβαια, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που την ξέρουμε σήμερα, έθεταν συχνά σε ανασχολή το σχεδιασμό της ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους, ακόμα και τις πολιτικές ελευθερίες. Η μονότονη αυτή διαπίστωση οφείλεται στο ότι υποθέτουμε ότι ο σχεδιασμός του χώρου μπορεί και οφείλει να έχει ένα αναδιανεμητικό ρόλο. Αν αυτό είναι σωστό, τότε μπορούμε να πούμε ότι η άτυπη επέκταση της Αθήνας εξηγεί το μόνιμο έλλειμμα της σε ελεύθερους χώρους, σε δίκτυα εξυπηρέτησης, σε μεταφορικές και κοινωνικές υποδομές, σε ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος και σε ό,τι αυτό προκαλεί στην οικονομία, στην κοινωνία της πόλης. Είναι ασύμμετρη πόλη η Αθήνα, το ξέρετε, έχει στοιχεία πόλωσης, έχει τις καλές και τις κακές της πλευρές, ενδεχομένως όπως όλες οι πόλεις. Επομένως, με αυτή την έννοια, το έλλειμμα σχεδιασμού υποδηλώνει όχι μόνο τις πελατειακές σκοπιμότητες, αλλά και την ταξικά μεροληπτική διαχείριση του χώρου. Είναι έλλειμμα δημοκρατίας. Βεβαίως, μαζί με αυτή τη διαπίστωση αναφέρομαι πολύ συχνά ότι αυτό το έλλειμμα είχε αντιφατικές επιπτώσεις στη συγκρότηση της πόλης. Από τη μια πλευρά, με βάση τις άτυπες εργαστικές πρακτικές, εκτεταμένα στρώματα πληθυσμού μέσα στον χρόνο απόκτησαν πρόσβαση σε φτηνή κατοικία και επαγγελματική στέγη, χωρίς απαραίτητα δημόσιες επενδύσεις. Η μικροϊδιοκτησία έκανε και αυτή δυνατή την αναδιανομή σημαντικού μέρους των αστικών προσόδων υπέρ των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, διασφάλισε λαϊκές αποταμιεύσεις απέναντι σε πληθωριστικές πιέσεις, αναπλήρωσε σε πολλά σημεία τα κενά του κοινωνικού κράτους και του οικονομικού σχεδιασμού. Από την άλλη πλευρά, οι πρακτικές αυτές προφανώς απέδωσαν χαμηλής ποιότητας στεγαστικό απόθεμα, όχι παντού, κυρίως προς τα δυτικά, κυρίως στις λαϊκές γειτονιές, εκεί που είναι πιο εμφανής η ελλείψη σε χώρους και υποδομές και εκεί που έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η καταστροφή περιβαλλοντικών πόρων. Στην περίοδο 1980-2000 έγινε συντεταγμένη προσπάθεια αυτό το έλλειμμα να αναπληρωθεί. Συγκροτήθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα αντιμετώπιζε τις αντιφάσεις αυτού του τρόπου παραγωγής, δεν παραγωγής του χώρου. Δεν χαρακτηρίζει μόνο την Αθήνα, χαρακτηρίζει όλη την Ελλάδα, έτσι. Με κανόνες προστασίας για το περιβάλλον, με αναπτυξιακές και αντιμονοπωλιακές ρυθμίσεις, κυρίως με έμφαση στο δημόσιο συμφέρον. Η εφαρμογή, βέβαια, όλων αυτών των κανόνων, αυτή τη φορά δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τις πελατειακές σχέσεις, την εθνοκρατία, τις παραδοσιακές λειτουργίες, αν θέλετε, του ελληνικού πολιτικού συστήματος, είχε να αντιμετωπίσει τις πιέσεις από τρομακτικές αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Η Αθήνα απόκτησε τελικά το ρυθμιστικό της.
το 1985. Στο ρυθμιστικό αυτό η προϊούσα από βιομηχάνηση και η κοινωνική πόλωση και το ξεκίνημα μιας ανεργίας και μιας φτώχειας που πολύ αργότερα θα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, εμφανίζεται λίγο πολύ σαν ευκαιρία για εξυγχρονισμό με την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Επομένως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανασυγκρότηση του χώρου, στην περιφέρεια, στα προάστια και στην αναβάθμιση του χώρου στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι πρώτες προσπάθειες εξευγενισμού ξεκινάνε τη δεκαετία του 90, δεν έχουν ακόμα σημαντικά αποτελέσματα, αλλά και η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν στην Ελλάδα οι μηχανισμοί που συνδέουν σε παγκόσμια κλίμακα την επέκταση του χρηματοπιστωτικού τομέα με τις κατασκευές και τον τουρισμό. Δίνει εν τέλει στην Αθήνα την ευκαιρία να γίνει και αυτή μια από τις πόλεις που ανταγωνίζονται για την προσέλκυση πολιτικών κεφαλαίων και εύπορων επισκεπτών με βάση το μάρκετινγκ φαντασμαγορικών έργων βιτρίνες. Παρά την οικονομική αποτυχία του εγχειρήματος, αναδεικνύονται όμως οι παίκτες, που εφ' εξής θα είναι οι εταίροι του σχεδιασμού και βέβαια αναδεικνύεται το όραμα, το μελλοντικό όραμα του σχεδιασμού. Η ανδυσμένη Πανεπιστημίου και το λαμπερό φάλιρο που συζητάμε σήμερα είναι καρποί ενός τέτοιου οράματος. Είναι η υπόσχεση μιας πόλης που θα κατευθύνει τους δημόσιους πόρους της στην καλή πλευρά της, την πλευρά που θα μπορούν να εκτιμήσουν οι tour operators, ο συνεδριακός τουρισμός, η κρουαζιέρα, την ίδια στιγμή που στη σκοτεινή της πλευρά θα μπορεί να σωριάζεται η ανεργία, η εγκατάλειψη, η αποξένωση. Το μοντέλο είναι γνωστό. Έχει δοκιμαστεί στις κοιτίδες της ελεύθερης αγοράς και είναι ήδη γνωστό ότι δεν παράγει πόλεις που λειτουργούν. Οι αστραφτεροί πύργοι γραφείων για τα πολυτελή ξενοδοχεία δεν δίνουν δουλειά παρά στα στελέχη επιχειρήσεων που μετακινούνται ανάμεσα σε θέσεις κύρους μέσα στον κόσμο. Αφήνουν τις τοπικές κοινωνίες στις τοπικές κοινωνίες, τις πιο κακοπληρωμένες και τις πιο επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Τα μονοπόλια του τουρισμού καταβροχθίζουν τις ακριβοπληρωμένες δημόσιες υποδομές, τους φυσικούς πόρους και το συμβολικό κεφάλαιο των τόπων, αφήνοντάς τους ένα ελάχιστο μέρος από τα κέρδη. Τα υπερσύγχρονα μόλ και τα μεγακαταστήματα, χτισμένα πάντα με σκανδαλώδεις παρεκκλήσεις από τους κανόνες σχεδιασμού, λαϊλατούν τελικά τις τοπικές αγορές. Ακόμα και αυτοί οι βαρισίμαντοι πολιτιστικοί δεσμοί των χορηγών, στην ουσία στρέφουν τα νότα τους στις τοπικές κοινωνίες, ανταγωνίζονται το καλλιτεχνικό τους δυναμικό και τελικά φορτώνουν στο δημόσιο τα χρέη λειτουργίας των εκθαμβωτικών τους κτηρίων. Προσπαθώ να πω ότι ο εξυγχρονισμός του πλαισίου του χωρικού σχεδιασμού, όπως έγινε στην Ελλάδα, σε αυτό το διεθνές πλαίσιο δεν είχε αποτέλεσμα, παρά μόνο στην εμβάθυνση των διαδικασιών που παράγουν την αστική κρίση. Και αυτό αποτυπώνεται στην κρίση του Αθηναϊκού Κέντρου και αποτυπώνεται δραματικά. Στα χρόνια του 80, αυτό το πρόβλημα προσδιορίστηκε ως περιβαλλοντικό. Κυκλοφοριακή συγχώρεση, ατμοσφαιρική ρύπανση, οχλήσεις από τη βιοτεχνία, παρακμή του οικιστικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος ήταν η εποχή που τα μεσαία στρώματα κατευθύνονταν από το πυκνοχτισμένο κέντρο στα πράσινα προάστια, με βάση βέβαια τα φτηνά ενυπόθητα δάνεια και την τεχνητή άνοδο της ζήτησης για μοντέρνα κατοικία. Επομένως, η λύση για το κέντρο αναζητήθηκε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Και αυτό θα μπορούσε να το πετύχει χωρίς πολλά πάλι κεφάλαια, χωρίς δημόσιες επενδύσεις, η αποκέντρωση της διοίκησης και της βιοτεχνίας, κάποια έργα εξοραϊσμού, όχι και τρομερής κλίμακας και πάντα με τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια, η αποκέντρωση, σήμαινε και λιγότερες θέσεις απασχόλησης στο κέντρο της πόλης. Επομένως, ενίσχυση του ρεύματος πηγής από τις κεντρικές γειτονίες και μάλιστα κυρίως για τους πιο νέους και τους πιο εξειδικευμένους. Βλέπετε πώς ξεκινάει το σπιράλ της
δημογραφικής και εισοδηματικής κατάρρευσης. Αυτό που παράγει τελικά το πρόβλημα του inner city που λέμε σε όλο το δυτικό κόσμο. Είναι κάπως έτσι. Κάμψη της απασχόλησης, μετακίνηση των δυναμικών ομάδων πληθυσμού, γύρανση, φτώχεια, πτώση της ζήτησης για κατοικία, πτώση των ενοικίων, αποεπένδυση, νέες απώλειες θέσεων και ούτω καθεξής, μέχρι που οι παλιές λαϊκές γειτονιές να γίνουν ζώνες συμφοράς και δίπλα τους, στο αναβαθμισμένο κέντρο της πόλης, να γίνει ζώνη απόλαυσης, ακριβά πληρωμένης. Την περιγραφή την ξέρετε λίγο πολύ. Σε αυτή την περιγραφή συνήθως υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι οι πολιτικές σχεδιασμού μπορούν να ενισχύσουν αυτό το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο, στρέφοντας δηλαδή το ενδιαφέρον στην αναβάθμιση του χώρου και όχι στα υπόλοιπα που συγκροτούν το πρόβλημα, αν βέβαια η αναβάθμιση του χώρου δεν είναι η ίδια ένα οικονομικό και πολιτικό σχέδιο. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Στην Αθήνα χρειάστηκαν 20 χρόνια για να το υποψιαστούμε. Σε αυτό το διάστημα οι κεντρικές περιοχές κατοικίας έγιναν επίσω αυλή, όπου η πόλη αποθήκευε τα προβλήματα που αρνιόταν να αντιμετωπίσει πολιτικά, τη δική της φτώχεια και μαζί τη φτώχεια που έφερναν τα ρεύματα μετανάστευσης από όλο τον κόσμο, πρώτα από την Ανατολική Ευρώπη, λίγο αργότερα από τις εμπόλεμες ζώνες της Ασίας και της Αφρικής, μαζί με τα άλλα αποβλήματα της παγκοσμιοποίησης, τα δίκτυα σωματοπορίας, τον ερθοεμπόριο και το λαθρεμπόριο. Την παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτό το πρόβλημα, το πολιτικό πρόβλημα, εμφανίζεται σαν πρόβλημα καταστολής, που σημαίνει σαν λαμπρή ευκαιρία πολιτικής κερδοσκοπίας. Οι τελετουργικές επιχειρήσεις κούπας, κάθε φορά που οι αρχές θέλουν να δείξουν ότι ασχολούνται με το ζήτημα της υποβάθμισης και κάθε φορά που θέλουν να δείξουν ποιος έχει τη δύναμη. Το αποτέλεσμα όμως υπάρχει και είναι ένα επίπεδο συνένεσης γύρω από το ποιο είναι το κέντρο του προβλήματος. Όχι η φτώχεια, όχι η ανεργία, όχι το έλλειμμα κοινωνικών υποδομών και παροχών, οι ξένοι. Και το κέντρο της Αθήνας δεν είναι πια ένας τόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος και πρέπει να ασχοληθεί. Είναι ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για το ποιος απειλεί και ποιος επιβάλλει την τάξη. Για το ποιος έχει δικαίωμα στον χώρο. Εφ' εξής, η ανακατάληψη ή η αναβάθμιση του κέντρου της πόλης θα είναι ζήτημα ανακατάληψης. Ανακατάληψη ενός τόπου που κάποιες φετερίζονται μόνο με το να υπάρχουν. Και οι μαζορέτες του εξευγενισμού θα αρχίσουν να παρελάβουν. Το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2009 δείχνει πιο καθαρά από ποτέ ότι η φτώχεια και η απελπισία του κέντρου της πόλης δεν αφορά βέβαια μόνο τους μετανάστες, αφορά όλη την πόλη, όλη την ελληνική κοινωνία. Παράδειγμα ήταν και πάλι. Παράδειγμα για το πώς το νεοφιλελεύθερο σχέδιο διαπερνά τον χώρο και βάζει τα δικά του σύνορα ανάμεσα στους κερδισμένους και τους χαμένους του οικονομικού ανταγωνισμού. Αλλά παράδειγμα ήταν και το Σύνταγμα. Για το πώς αυτά τα σύνορα μπορούν να αμφισβητούνται. Για το πόσο είναι αναγκαίος ο χώρος που θα βρεθούμε μαζί για να διεκδικήσουμε λόγο για αυτό το σχέδιο που γίνεται χωρίς εμάς. Μπορεί τον Ιούλιο του 2011 ο εφαρμοστικός νόμος να ψηφίστηκε τελικά στην Αθήνα, σε μια Αθήνα πνιγμένη στα δακρυγόνα, αλλά οι πολιτικές συνειδήσεις είχαν αλλάξει με τρόπο που κανείς δεν φανταζόταν μέχρι τότε. Και τόσο γρήγορα που κανείς δεν φανταζόταν μέχρι τότε. Η εμπειρία του χώρου είχε αλλάξει. Το Σύνταγμα ασκόρπισε σπίθες αυτοδιαχείρισης που ζητούσαν τόπο σε όλη τη χώρα. Μας επινόησε σαν πολίτες που μπορούν ακόμα να εκφράσουν συλλογικά την αντίρρησή τους σε ό,τι εμφανίζεται σαν μονόδρομος. Δείτε όμως πόσο χαρακτηριστικό είναι. Στο Σύνταγμα δεν παίζονταν μόνο ένα καταστροφικό οικονομικό πρόγραμμα ή πολιτική λιτότητας ή προοπτική της περιθωριοποίησης όλης της ελληνικής κοινωνίας για τα συμφέροντα της παγκόσμιας οικονομικής ολιγαρχίας. Παίζονταν και ο τρόπος που θα εμπλεκόταν ο χώρος σε αυτό το σχέδιο για την Ελλάδα. Και πρώτα απ' όλα ο δημόσιος χώρος με το ΤΑΙΠΕΔ. Η κοινή κληρονομιά στην οποία θα μπορούσαν να επενδύσουν χωρίς κόστος και χωρίς ρίσκο.
οι αναπτυξιακές εταιρείες που καραδοκούν για κέρδη. Το πόσο σημαντικός είναι σε αυτό ο χώρος αποδείχθηκε και σε ό,τι επακολούθησε. Γιατί το μεγαλύτερο μέρος από τις μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν, το χώρο αφορά. Σε 4 χρόνια είδαμε δεκάδες νόμους και τροπολογίες για το χωρικό σχεδιασμό να ψηφίζονται πραξικοπηματικά πάντα, αλλά με κοινό παρονομαστή τη θεσμοθετημένη δυνατότητα των μεγάλων επιχειρήσεων να παζαρεύουν γη, να εγκαθίστανται και να λειτουργούν όπου και με όποιο τρόπο κρίνουν συμφέρον, να επιβάλλουν αντί να εφαρμόζουν τους ρυθμιστικούς κανόνες. Η απορρίθμιση του χώρου, αυτό ήταν η ουσία, σχεδιάστηκε σαν νέα ρύθμιση του οικονομικού ανταγωνισμού σε όφελος των ισχυρών παιχτών. Θυμηθείτε τι κάνουμε στα μαθήματα. Σύμφωνα με την οικονομική σχολή της προσφοράς, αν εξασφαλίσουμε τα δικά τους κέρδη των ισχυρών παιχτών, τότε θα εισρεύσουν κεφάλαια στην Ελλάδα και νομοτελειακά κάτι θα μείνει από τα κέρδη και για την υπόλοιπη κοινωνία. Επομένως, αξίζει να θυσιάσουμε τους φυσικούς πόρους και την ποιότητα ζωής και ενδεχομένως και ανθρώπους και ενδεχομένως την ίδια τη δημοκρατία. Αυτό είναι το καλαμπούρι του Triple Down Effect. Το παραμύθι των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που διακινούν όλα τα προγράμματα δομικής προσαρμογής, όχι μόνο το δικό μας. Βεβαίως γνωρίζετε ότι η θεωρία δεν έχει πουθενά επαληθευτεί ως προς το δεύτερο σκέλος της, αυτό που αφορά τις απολαβές της κοινωνίας, γιατί έχει επαληθευτεί ως προς το πρώτο σκέλος της. Η απορρίθμιση του χώρου παράγει όντως μεγάλα κέρδη για τους μεγάλους παίκτες και με μεγάλο κόστος για την κοινωνία. Γιατί αυτοί δεν έρχονται σαν ευεργέτες, έρχονται σαν πειρατές, έρχονται να λαϊλατήσουν ένα πλούτο κλεμμένο και να φύγουν, αφήνοντας μια χώρα με σπαταλημένους πόρους, με κατεστραμμένες δομές και με ρημαγμένες ζωές. Τα τελευταία χρόνια μας δίδαξαν σκληρά και ένα ακόμα μάθημα, ότι η απορρίθμιση του χώρου δεν είναι μόνη της, είναι παράλληλη με την απορρίθμιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Με το χωρισμό του κόσμου σε 2 ομάδες, από τη μια η κορυφή του πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο και από την άλλη το υπόλοιπο του πληθυσμού, ένα πρεκαριάτο που ζει μια βέβαιη ύπαρξη. Σε αυτόν τον κόσμο μας καλεί η διαχείριση της κρίσης του χρέους. Διαθέσιμα των επιχειρήσεων είναι σε αυτόν τον κόσμο οι πόροι που μοιραζόμαστε, η κληρονομιά μας. Κληρονομιά που δεν φτιάχτηκε ωστόσο από την παραγωγικότητα του κεφαλαίου, όπως μας θέλουν να πιστεύουμε. Φτιάχτηκε από την ικανότητα των ανθρώπων να συμβιώνουν, να συνεργάζονται, να εφευρίσκουν. Δεν είναι αυτός ο κόσμος που θέλουμε και νομίζω ότι η επιλογή της αριστεράς στην Ελλάδα αυτό δείχνει. Δεν είναι αυτή η πολιτική του χώρου που περιμένουμε και είναι φανερό ότι όλοι αυτοί οι τόμοι νομοθετικών ρυθμίσεων για τη γη και το σχεδιασμό που υπαγορεύτηκαν από το μνημόνιο επήγει να καταργηθούν γιατί είναι καταστροφικοί για το περιβάλλον και για την κοινωνία, γιατί μας υποθηκεύουν. Γιατί απαγορεύουν τη δίκαιη μοιρασιά του πλούτου της γης ανάλογα με τις ανάγκες και με τις επιθυμίες μας και αντιστρατεύονται το δικαίωμα στην πόλη. Σαν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην αλληλεγγύη και την ελευθερία, όπως περίπου το υποψιαζόμασταν στο Σύνταγμα. Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Το να αποκαταστήσουμε ένα πλαίσιο σχεδιασμού που σέβεται το γενικό συμφέρον, να κάνουμε καλύτερους νόμους για το σχεδιασμό, να κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό, δεν νομίζω ότι αρκεί. Πρέπει να ανακαλύψουμε νέα εργαλεία και νέες αρχές συλλογικής οικειοποίησης του χώρου. Με γνώση και σεβασμό σε αυτό που παραλαμβάνουμε και σε αυτό που θέλουμε να απολαύσουμε, να το απολαύσουμε από κοινού. Και αυτό δεν είναι υπόθεση του κράτους, είναι υπόθεση αυτοδιαχείρισης. Είναι υπόθεση κάθε κοινωνικής ομάδας, πλειοψηφικής και μειοψηφικής, που έχει ανάγκη τόπο για να υπάρχει και με τον τρόπο που θέλει να υπάρχει. Υπάρχουν παραδείγματα. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει σχέδιο. Αυτή νομίζω είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Μπορεί η διαχείριση της κρίσης του κέντρου της Αθήνας να δίνει και πάλι την ευκαιρία, αν θέλουμε να θυμηθούμε πόσο η κρίση γίνεται ευκαιρία. Μπορεί σε λίγο καιρό να μιλάμε με άλλο τρόπο για αυτή την κρίση και με άλλο τρόπο
για τους τρόπους να τη λύσουμε.